Κύριε Μιλή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, κινούνταν και οι δύο μοτοσυκλετιστές στην ίδια πορεία? Όχι, να πούμε ότι ο 68χρονος κινούνταν με νότια κατεύθυνση, ενώ ο 23χρονος κινούνταν με βόρεια κατεύθυνση και οι δύο στη λεωφόρο Νηρών. Άρα ήταν εξ αντιθέτου πορείες οι δύο μοτοσυκλέτες. Και προσπάθησε ο ένας να στρίψει δεξιά και συγκρούστηκε με τον άλλο, πώς έγινε? Μάλιστα, από τις συνθήκες που ήδη διερευνώνται από χτες σε σχέση με τις καταστάσεις του δυστυχήματος και τα δεδομένα, φαίνεται ότι ο 68χρονος, όταν έφτασε πλησίον της συμβολής της λεωφόρου Ρώμη με την οδό Ελευσίνος, επιχείρησε να στρίψει δεξιά στην πάροδο. Φαίνεται ότι δεν υπολόγισε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αυτή, αν αντιλήφθηκε την μοτοσυκλέτα που έρχεται από απέναντι με τον 23χρονο. Όταν έφτασε ακριβώς εντός της λωρίδας της αντίθετης κατεύθυνσης, που ήταν ήδη η πορεία της αντίθετης κατεύθυνσης του 23χρονου, συγκρουστήκαμε μεταξύ τους και είχαμε δυστυχώς το άσχημο περιστατάσιο δεδομένο να χάσουν και οι δύο οδηγοί μας κλέφτα τη ζωή τους. Άρα και οι δύο είχαν αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, κύριε Μιλή? Εντάξει, το δεδομένο της ταχύτητας ήδη εξετάζεται από τα τμήματα τροχιάς της Λευκοσίας, να δούμε κατά πόσον είχαν υψηλή ταχύτητα. Τα καταλαβαίνετε, ο ένας επιχείρησε τροφή δεξιά, άρα θα είχε πιο μειωμένη ταχύτητα από τον άλλο. Θα δούμε όμως όλα τα δεδομένα, να δούμε με ποια ταχύτητα κινούνταν στη συγκεκριμένη στιγμή και οι δύο μοτοσυκλέτες. Τώρα εδώ κράνος, ένα κράνος βλέπουμε και στις εικόνες. Ένα κράνος βρέθηκε στην περιοχή. Μάλιστα, φαίνεται ότι από την ερεύνηση ένα κράνος έχει βρεθεί στη σκηνή και από κάποια δεδομένα που έχουμε ήδη από την ερεύνηση, φαίνεται ότι το κράνος άνοιγε στον 23χρονο, το οποίο όμως δεν το έφερε στο κεφάλι, το είχε προτεδεμένο στο χέρι. Ως εκ τούτου, για μας είναι και οι δύο οδηγοί δεν έφεραν προστατευτικό κράνος. Μάλιστα. Και είναι το πέμπτο, είναι πέντε νεκροί μέσα σε πέντε μέρες, κύριε Μιλή. Δυστυχώς, από την αρχή του τριημέρου που είχαμε από το Σάββατο μέχρι σήμερα, έχουμε πέντε νεκρούς. Είναι ένας μεγάλος αριθμός. Αντιλαμβάνεστε τις δικές μας ανησυχίες σε σχέση με τον αριθμό, ο οποίος αυξάνεται και σε σχέση και με τον αριθμό που έχουμε μέχρι στιγμής από την αρχή του χρόνου. Έχουμε 19 τροχές συγκρούσεις με 21 θύματα. Είναι ένας πολύ υψηλός αριθμός. Είναι γι' αυτό που καλούμε συνεχώς τους οδηγούς να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να φέρουν όλο τον εξόπλο που απαιτείται, ειδικά οι φίλοι μας οι κυκλιστές, το προστατευτικό τους κράνος, να τηρούμε τον κώδικα της πληροφορίας και όλα τα δεδομένα που απορρέουν από την οδήγηση μηχανική του οχήματος μέσα στον δρόμο. Οδηγούμε πάντοτε αμυντικά. Δυστυχώς, φαίνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση, το δεδομένο που πάντοτε εξετάζουμε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η πρώτη αιτία, φαίνεται έπαιξε το πιο σημαντικό ρόλο και σε αυτό το δεδομένο του. Τώρα, δεν ξέρω, ξανά στην Κύπρο είχαμε τέτοιο τροχαίο, δηλαδή να συγκρουστούν δύο μοτοσυκλέτες, δύο μοτοσυκλετιστές? Είναι ένα πρωτοφανές δεδομένο. Δεν είχαμε ξανά παρόμοιο περιστατικό τα τελευταία 25 χρόνια σε δημόσιο ασφαλτοδρομένο δρόμο να έχουμε αυτού του είδους το δυστύχημα. Απλά να θυμίσω ότι πριν δύο χρόνια σε έναν αγροτικό χωμάτινο δρόμο είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό. Δύο μοτοσυκλέτες, οι οποίοι και οι δύο κινούνταν εξ αντιθέτου προς μία κορφή του δρόμου. Δηλαδή είχαν και δύο ανηφορική κλίση. Δεν έβλεπε ο ένας τον άλλο από απέναντι. Όταν έφτασαν και οι δύο στην κορφή του δρόμου, αντιλήφθηκαν, βρίσκονταν και οι δύο στην ίδια πορεία, είχαν χτυπήσει και δυστυχώς έχασαν τη ζωή του ο ένας κυκλιστής από τους δύο. Ήταν πριν δύο χρόνια αυτό. Απλά ήταν στεχωμάτινο αγροτικό δρόμο, αντιλαμβάνεστε οι συνθήκες. Εδώ η ορατότητα ήταν άπλετη, μιλούμε για ένα ευθύ δρόμο ισοπεδί. Η ώρα 4, άρα η ορατότητα και ήταν άπλετη και τους δύο οδηγούς, άρα ήταν καθαρά για μας ανθρώπινος παράγοντας. Μάλιστα. Δυστυχώς είναι μεγάλες οι τραγωδίες, είναι πράγματα δυσάρεστα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, ειδικά με τους μοτοσυκλετιστές, έχουμε σοβαρότατο θέμα, κύριε Μιλή. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μειωθούν αυτά τα τροχεία με τις... Αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς καθημερινά μέσα και από την πλήρη συνεργασία που έχουμε και με όλους τους συνδέσμους, τους ομίλους των μοτοσυκλετιστών, οι οποίοι μας βοηθούν και αυτοί με τη σειρά τους να περνούμε τα σωστά μηνύματα είτε στα μέλη τους είτε και στους υπόλοιπους μοτοσυκλετιστές που δεν είναι μέλη σε κάποιον όμιλο μοτοσυκλετιστό, προσπαθούν καθημερινά να δώσουν τα σωστά μηνύματα ότι πρώτα είναι η χρήση προστατευτικού κράνους η πιο σημαντική με βάση την νομοθεσία, ότι πρέπει να φέρεται από τον οδηγό του δικύκλου αναμένα φώτα πορείας κατά τη διάρκεια της ημέρας σε σχέση με την νομοθεσία που υπάρχει.
και σίγουρα αμυντική οδήγηση και τήρηση των ορίων ταχύτητας. Αν έχουμε όλα αυτά δεδομένα, όχι μόνο από τους φίλους διοικητές, αλλά και από τους υπόλοιπους οδηγούς οποιοδήποτε μηχανική του οχήματος, τότε θα έχουμε ασφαλή διακίνηση στο οδηγοδίκτυο. Αντιλαμβάνεστε ότι ο αριθμός πλέον των οχημάτων έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Με βάση τα στοιχεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, μιλούμε για περίπου 800.000 οχήματα τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας, άρα δικαιούνται να βρίσκονται στο οδηγοδίκτυο. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί, γιατί οι πιθανότητες να βρεθούμε σε μια δυσάρεστη κατάσταση είναι αυξημένες κατά τη διάρκεια της οδήγησής μας, είτε κατά τη διάρκεια εργάσιμης μέρας, είτε ακόμα και το Σαββατοκύριακο που έχουμε αυτή τη στιγμή λόγω το καλοκαιρινό συνθηκό. Έχουμε αυξημένη διακίνηση σε όλο το δικό δίκτυο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.